5 χθες με το Ρέθυμνο, 5 σήμερα με τον Ηρακλή. Πάει στην ΑΠΗ 39 φέτος. Συν 361-400. Συγχαρητήρια. Τα βέζα κουλιά στην Α1. Ευχαριστώ πολύ, τι να πω. Εντάξει, σημασία το έχω πει πολλές φορές, επαναλαμβάνομαι. Σημασία δεν έχουν τα κόλ, σημασία έχει να κερδίζει η ομάδα, να παίζουμε, να βγαίνει το σύστημα μέσα στην πισίνα. Και εντάξει, όπως έχω πει και πάλι, σημασία έχουν τα γκολ τα οποία μπαίνουν στα ντέρμπι και στα παιχνίδια φωτιά, να το πω κάπως έτσι. Ο Ολυμπιακός σήμερα έπαιξε ένα ημίχρονο σε πολύ υψηλό τέμπο, έπαιξε και όμορφα. Στο τρίτο οκτάλεπτο ανέβηκε και λίγο ο Ηρακλής, είναι της σειράς μας. Στο τρίτο οκτάλεπτο η αλήθεια είναι νομίζω ότι έληξε 2-2, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι στη συνέχεια λίγο κακό είναι αυτό που θα πω, αλλά χαλαρώσαμε. Σίγουρα προερχόμαστε από δύο παιχνίδια, το χθεσινό του Ρυθμού και το σημερινό, που δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικό όσο θα θέλαμε εν ώψη του ντέρμπι της Βουλιαγμένης. Αλλά προσπαθήσαμε να δείξουμε έτσι ένα καλό πρόσωπο. Πιστεύω ότι σε μεγάλο διάστημα τα καταφέραμε και χθες και σήμερα. Σεβαστήκαμε και τις δύο ομάδες εννοείται. Εντάξει, και καμιά φορά η χαλάρωση έρχεται, δεν το κάνεις επίτηδες. Θεωρώ ότι πήραν και πιο μικρές κοπέλες αρκετό χρόνο και χθες και σήμερα. Αυτά. Το ντέρμπι με τη Βουλιαγμένη κρίνει ασφαλώς και την πρωτιά για τα play-off. Αυτό πόση σημασία έχει? Πολύ μεγάλη. Εμάς δεν μας έχει μείνει πλέον άλλο στόχος ευρωπαϊκός, όπως έχει Βουλιαγμένη. Μας έχει μείνει μόνο το πρωτάθλημα. Θέλουμε να παίξουμε ένα δυνατό παιχνίδι, να δούμε, όπως είπα, τις δυνατότητές μας, πού βρισκόμαστε, πόσο μας έχει επηρεάσει που δεν περάσαμε στο Final Four. Και να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητές μας και τι μπορούμε να κάνουμε για το καλύτερο δυνατό, δηλαδή για τον τίτλο, για το πρωτάθλημα. Πάντως αυτά τα δύο μάτς δεν φαινόντουσαν οι συνεργασίες, δεν φαινόταν ότι υπάρχουν αναταραχές από τον αποκλεισμό από την Έγκερ? Όχι, γενικά το κλίμα είναι πολύ ήσυχο. Υπάρχει, ενώ στην αρχή εντάξει, ήταν λίγο τεταμένο, στη συνέχεια ηρέμησε το κλίμα, προσπάθησε κάθε μια, θεωρώ, να δει τα λάθη της, τι έκανε, τι δεν έκανε. Προσπαθούμε μέσα από τις προπονήσεις που κάνουμε να διορθωθούμε. Εντάξει, είναι ακόμα νωρίς. Όπως έχω πει, η ομάδα φτιάχνεται, χτίζεται αυτή τη στιγμή και βήμα-βήμα το πηγαίνουμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.